μπορεί η έναρξη της σχολικής χρονιάς να πήρε αναβολή λόγω και των υψηλών θερμοκρασιών, ωστόσο υπάρχουν και άλλα εμπόδια που θα πρέπει να ξεπεραστούν αυτή την επιπλέον εβδομάδα για υποδοχή των μαθητών. Η πανδημία αλλάζει τα δεδομένα στις τάξεις, με ένα από τα μεγάλα αγκάθια να είναι τα θρανία. Διευθύνσεις σχολείων ζήτησαν από τις σχολικές εφορίες θρανία και η απάντηση που πήραν: δεν υπάρχει επαρκής αριθμός. Προτεραιότητα έδωσαν στην μέση και δημοτική εκπαίδευση, με την προδημοτική να μένει εκτός, με τον μπαλάκι να βρίσκεται στο γήπεδο των σχολικών συνδέσμων. Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν φωτογραφίες από τάξεις που ετοιμάστηκαν για τους μαθητές. Σε σκαμπό, αντί για θρανία, καλούνται κάποιοι μαθητές να απλώσουν τα βιβλία τους. Σε άλλο σχολείο, πλακά τοποθετήθηκαν πρόχειρα μεταξύ των θρανίων προκειμένου να τηρούνται οι αποστάσεις. Και όλα αυτά την ώρα που σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις οι αρμόδιοι φρόντισαν έγκαιρα οι μαθητές να επιστρέψουν στις σχολικές αίθουσες με ασφάλεια. Και τα θρανία δεν είναι η μόνη έλλειψη που έχουν να καλύψουν οι αρμόδιοι πριν χτυπήσει το κουδούνι. Υπάρχουν και άλλα μέτωπα ανοιχτά. Σε σχολείο στην Λευκοσία για τάξη 25 παιδιών, η εκπαιδευτικός έχει μία σχολική βοηθό, η οποία θα είναι υπεύθυνη για δύο τάξεις, δηλαδή 50 μαθητές. Την ίδια στιγμή, η σχολική βοηθός έχει καθήκοντα και καθαρίστριας, με αποτέλεσμα να μην προλαβαίνει να τηρεί τα πρωτόκολλα υγιεινής. Νηπιαγωγείο στην επαρχία Λεμεσού δεν έχει σύνδεση με ηλεκτρικό ρεύμα, καθώς μετακομίζει σε άλλο κτίριο, στο οποίο ακόμα γίνονται κατασκευαστικές εργασίες. Μαθητές σε σχολείο στην επαρχία Λάρνακας καλούνται την πρώτη εβδομάδα να παρακολουθήσουν το μάθημά τους στον προθάλαμο του σχολείου, καθώς το Υπουργείο Παιδείας δεν φρόντισε να προμηθεύσει το σχολείο με λιώμενη αίθουσα. Το αίτημα εκκρεμεί εδώ και δύο μήνες. Χωρίς εκπαιδευτικό για 15 ημέρες θα μείνουν οι μαθητές σε σχολείο της Πάφου, αφού ο εκπαιδευτικός που διορίστηκε ακόμα δεν έχει απαντήσει αν αποδέχεται ή όχι την θέση. Ο χρόνος μετρά αντίστροφα και οι αρμόδιοι θα πρέπει, έχοντας τώρα ανάσα άλλης μιας εβδομάδας, να τρέξουν για να καλύψουν όλες τις εκκρεμότητες.